Τώρα πάμε και στο Πεντάγωνο, όπου αποκλειστικές πληροφορίες έχει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Δίπλα του βρίσκεται και ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΘΑ, αντιπλοίαρχος Βασίλειος Μπελετσιώτης, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα και στους δύο σας. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Η άμεση αντίδραση του πολεμικού ναυτικού φανερώνει τουλάχιστον ότι στο Πεντάγωνο περίμενα, να μην τι άλλο, κάποια κίνηση από την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα είχε κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο. Και φυσικά όλα τα δίκτυα επικοινωνίας έστελαν πληροφορίες που έδειχναν ότι επίκειται μια τέτοια κίνηση της Τουρκίας στη συγκεκριμένη περιοχή, εν ώψη φυσικά και της επετείου, και ταυτοχρόνως πέραν της απάντησης σε στρατιωτικό επίπεδο για τη μη έκδοση, προκειμένου να γίνει και ένα τεστάρισμα της νέας ηγεσίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες έλεγαν λοιπόν ότι εντός 24 ώρων θα επίκειτο μια κίνηση από πλευράς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή. Φυσικά αυτό τροφοδότησε και τα ακαριαία αντανακλαστικά του πολεμικού ναυτικού, το οποίο άλλαξε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες την περιοχή δράσης της Κανονιοφόρου Κρατεός, και από ανοιχτά της Καλύμνου οδηγήθηκε πολύ κοντά στην περιοχή των Ημείων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η σημερινή τουρκική πρόκληση έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια, όχι και τόσο βέβαια πλέον, των αξιωματικών της Νατοϊκής Αρμάδας, που βρίσκεται και σε αυτό το σημείο του Αιγαίου και έχουν πλήρη εικόνα και γνώση όλων όσων έχουν γίνει. Δίπλα μου, όπως είπες, έχω τον εκπρόσωπο τύπου, το ΓΕΘΑ, τον αντιπλήαρχο κύριο Βασίλειο Μπελετσιώτη, ο οποίος είναι στη διάθεσή μας. Κύριε αντιπλήαρχε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση του ΓΕΘΑ για τη σημερινή κίνηση, αν το περιμένατε, και τι σηματοδοτεί για εσάς η ενέργεια αυτή των Τούρκων στρατηγών? Καλησπέρα σας και από την πλευρά μου σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις συντηρούν ένα συνεκτικό σύστημα επιτήρησης των ανατολικών συνόρων της χώρας και έχουν ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των κινήσεων της γείτονος. Συνεπώς, ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν εκεί, υπήρξε πλήρης υποτύπωση της κίνησης της πυραυλακά του ΜΕΛΤΕΜ και των δύο συνοδών ταχυπλών σκαφών που συνόδευαν την πυραυλάκα του από τον χρόνο εξόδου των πλοίων αυτών από την Αλικαρνασσό και μέχρι την είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή του συγκροτήματος των νήσων των Ημείων. Αναλύθηκαν αυτομάτως οι ενέργειες, οι προβλεπόμενες και τυποποιημένες ειδοποίησεις των σκαφών να εξέλθουν ελληνικών χωρικών υδάτων, και αυτά μετά από λίγο όντως κινήθηκαν ανατολικά και προς τη προσωλημένα της Αλικαρνασσού. Θέλω να επισημάνω ότι δεν υπήρξε περίπλους, όπως γράφει, του συγκροτήματος των νησίδων των Ημείων από τα τουρκικά σκάφη, και ούτε διαπιστώθηκε πτήση ελικοπτέρου καθών χρόνων βρίσκονταν στην περιοχή των Ημείων. Η παρουσία, κύριε αντιπλοίαρχε, των στρατηγών, των Τούρκων στρατηγών, σηματοδοτεί κάτι για την ελληνική πλευρά? Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στην παράθεση των πραγματικών γεγονότων και να μην επεκταθώ σε αναλύσεις και εκτιμήσεις. Καταλαβαίνουμε τη θέση σας. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πάντως προκλήσεις και από αέρος. Πιστεύετε ότι η Άγκυρα θα κλιμακώσει την έντασή της? Είμαστε εκεί, παρακολουθούμε τα πάντα και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο. Η εκτίμησή σας προσωπική ποια είναι? Προσπαθεί να εξάγει εσωτερικά προβλήματα στο Αιγαίο ή είναι μόνο η απάντηση στη μία έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών? Θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αναλύσεις. Αντιλαμβάνεστε θεσμικά. Οι δυνάμεις μας παραμένουν στην περιοχή? Υπάρχει διάταξη πλοίων σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο και προσαρμόζεται αναλόγως τη τακτική καταστάσεω. Όχι μόνο είναι... για σήμερα, γενικώ. Η ετοιμότητά μας είναι αυξημένη το τελευταίο διάστημα πάντως? Η ετοιμότητα προδιαγράφεται, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ετοιμότητας που έχουν να κάνουν με τις κινήσεις του αντιπάλου. Μάλιστα. Κύριε αντιπλοίαρχε, να σας ευχαριστήσω.